Η αντιστροφή μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εκλογική διαδικασία του επενδυτηρίου Καβάλα, με του υποψηφίου προέδρου αλλά και του υποψηφίου συμβούλου των συνδυασμών να έχουν καταθέσει πλήρω τι απόψει του. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πω μέσα από την εκπομπή αναλυτή του ένα Channel, αρκετοί είναι οι σύμβουλοι που έχουν φιλοξενηθεί τι τελευταίε ημέρε πριν την εκλογική διαδικασία από τι 10 μέχρι τι 12 Δεκεμβρίου, με τι πιο πρόσφατε τοποθετήσει του υποψήφιου συμβούλου με την επιχειρηματική πρωτοβουλία Γιάννη Παπαϊωάννου, αλλά και του υποψηφίου συμβούλου με την ανανέωση τώρα Αντώνη Καραγιαννίδη, αναφορικά με την επόμενη ημέρα στο επιμελητήριο Καβάλα. Βασικά στόχο πιστεύω και όλων των συνδυασμών είναι να εξελίξουν με τη γωνία που βλέπουν ο καθένας με διαφορετική οπτική γωνία τον θεσμό του επιμελητηρίου και να το φέρουν ακόμα πιο κοντά στον επιχειρηματία. Όπως είπατε, η κυρία είναι πολύ δύσκολη. Ο τρόπος λειτουργίας των εταιριών συνεχώς μεταβάλλεται, κάτι το οποίο στα προγενέστερα χρόνια ήταν μακριά από τον Έλληνα καταναλωτή, ήταν η αγορά μέσω των e-shop καταστημάτων, το οποίο συνέχεια αυξάνεται. Να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα του επιχειρήν με τη διάσταση του 2017. Αυτή είναι η ουσιαστική εικόνα του προγράμματος του συνδυασμού μας. Είναι, νομίζω, αποδεικτό από όλους ότι το επιμελητήριο της Καβάλας θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιοι δείκτες, το οποίο δείχνουν την εικόνα αυτήν. Και να πω για το κομμάτι που λέμε είναι το σπίτι του επιχειρηματία. Ναι, όντως λέμε είναι το σπίτι του επιχειρηματία. Εκεί προσπαθεί ο κάθε επιχειρηματίας να βρει μια βοήθεια. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα 2/3 δεν ψηφίζουν, αντιλαμβάνεστε ότι μένει μόνο το 30%. Υπάρχει δηλαδή, σίγουρα λέμε υπάρχει μια κρίση. Δεν είναι όμως η κρίση. Δηλαδή το επιμελητήριο της Καβάλας έχει μια συνδρομή της τάξης των 30 ευρώ για το γεμί και 20 ευρώ είναι για το επιμελητήριο.